Αισιοδοξία εμπνέουν τα πρώτα μηνύματα για την πορεία τη τουριστική περίοδου, σύμφωνα με έρευνα του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, η οποία έγινε σε δείγμα επισκεπτών στο αεροδρόμιο Γιάννη Δασκαλογιάννη. Τα στοιχεία τη έρευνα, μάλιστα, αφορούν όλη την Κρήτη. Αυτό που δείχνει για το πρώτο εξάμεινο του 2016 είναι ότι στα Χανιά υπάρχει μια αύξηση αφήξεων με τσάρτερ περίπου 8,4% και αυτό οφείλεται κυρίω στου Βρετανού που έχουν μια μεγάλη αύξηση ε, περίπου 35%. Ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση των αφήξεων με τσάρτερ είναι περίπου 11% και κυρίω οφείλεται σε Ρώσου που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά. Όπω τόνισε ο διευθυντή του ΜαΐΧ, οι επισκέπτε φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι από το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών στον τουρισμό όσον αφορά στα ξενοδοχεία και τα καταλήματα, αλλά και τι συγκοινωνίε όπω το κτέλ και τα ταξί. Αυτό που για μια άλλη φορά ε, εκφράζει μια δυσφορία και ένα αποτρο... αποτροπιασμό είναι η μη καθαριότητα των αχτών καθώς και το κακό οδικό δίκτυο και η κακή σήμαση. Είναι πράγματα τα οποία θίγουν κάθε χρόνο εδώ και δεκαετία. To, uh, to read and... Μερικέ φορέ είναι δύσκολο να διαβάσει κάποιο τι πινακίδε, όμω έχουμε το χάρτη για να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε. Γενικότερα, είναι ένα καθαρό νησί. Και αν οι λόγοι για του οποίου οι τουρίστε ψηφίζουν ανεπιφύλακτα Κρήτη είναι λίγο πολύ γνωστοί, ωστόσο υπάρχει ένα νέο στοιχείο που αναδεικνύεται από την έρευνα. Δεικνύουν μεγάλη θέληση να επισκεφτούν μοναστήρια, αρχαιολογικού χώρου και μουσεία. ...και κατόπιν παραλίες όπως η Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσερνα κλπ. Ε, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια νέα τάση στον τουρισμό για πολιτισμικό αρχαιολογικό τουρισμό. Κάτσε. Ο λόγος για τον οποίο επισκεπτόμαστε την Κρήτη είναι η κουλτούρα της και η χαλάρωση. Μας αρέσει εδώ και τα μουσεία είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επισκεπτόμαστε την Ελλάδα. Μάλιστα έχουμε πάρει πληροφορίες πριν έρθουμε αλλά και κατά τη διάρκεια της διαμονής μας ερχόμαστε από τη Γερμανία. Όπω επισημάνθηκε, η μερίδα των επισκεπτών που έρχονται νωρίτερα από τον Αύγουστο είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για τον πολιτισμικό τουρισμό και έρχονται οικογενειακά. Άρα αυτό δημιουργεί και προοπτικέ για επέκταση. Φυσικά η μορφή και η δομή του τουρισμού αλλάζει κατά το μήνα τον Αύγουστο. Όπω καταλαβαίνετε, εκεί πέρα είναι πιο νεανικό τουρισμό και πιο ε, τουρισμό τη διασκέδαση και τη παραλία. Ερχόμαστε από τη Δανία. Like Ήρθαμε για διακοπέ. Μα yeah, αρέσει η Ελλάδα yeah, sun, και το νησί τη Κρήτη uh, είναι πάρα πολύ όμορφο. And, uh, Οι παραλίε είναι καταπληκτικέ, ο ήλιο, η ζέστη και τα παλιά κτίρια. Για τα μουσεία δεν το έχουμε σκεφτεί. Uh, no. <laughs> Όχι, όχι, δεν έχουμε επισκεφτεί κάποιο μουσείο. Στην παραλία είναι πάρα πολύ όμορφα. Μα αρέσει επίση να ψωνίζουμε στα καταστήματα. Όλα είναι μια χαρά. Από τα στοιχεία τη έρευνα φαίνεται επίση ότι οι τουρίστε λατρεύουν το φυσικό χυμό από πορτοκάλι. Κάτι που δίνει επίση μεγαλύτερη πρόπτικη στο προϊόν. Να φύγουμε από την απαξίωση και τον εκμηδενισμό του πορτοκαλιού, καθώ και στου τοπικού ίνου, και στα κριτικά προϊόντα όπως είναι το λάδι και το κριτικό τυρί. Σε ό,τι αφορά τέλος το ποσοστό αφήξεων στη Δυτική Κρήτη, οι Σκανδιναβοί αποτελούν το 50% των επισκεπτών και έρχονται πιο οργανωμένα όπως επισήμανε ο διευθυντής του ΜΑΙΧ.